Χριστός Ανέστη, φίλοι τηλεθεατές. Εδώ στο Καλημέρα Πατρίδα, μια εκπομπή ειδικά για σας, αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας, αλλά αφιερωμένη και με ωραία ψυχαγωγία στη ζωή και το έργο του μεγάλου Παύλου Λάσκαρη, τον οποίο έχουμε εδώ στο πρόγραμμά μας και το οποίο θα πάρουμε μια συνέντευξη σήμερα για ό,τι έχει κάνει και στην παροικία και εκτός παροικίας, ανέκδοτα και πολλά. Πριν όμως ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη, φίλοι μου, θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι, το τραγουδάει η Μαρία η Διαμαντή, αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας. Είναι «Η καρδιά της μάνας», του γνωστού συνθέτη της όπερας, της οπερέτας, του Χατζή Αποστόλου. Ας την απολαύσουμε και μετά πάλι κοντά σας, μαζί εδώ στο πρόγραμμα. Φίλοι μου και πάλι μαζί, εδώ όπως σας είπα και στην αρχή του προγράμματος, έχουμε μία ψυχολογική εκπομπή αφιερωμένη στη ζωή του μουσικού εδώ της παροικίας μας, του Παύλου Λάσκαρη, τον οποίο τον καλωσορίζω στο πρόγραμμα. Γεια χαρά Παύλο, χαίρομαι που ήρθες εδώ στο πρόγραμμα και χαίρομαι που σε έχω και κοντά μου. Θα ήθελα πρώτα να πω χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Τώρα όσον αφορά τη ζωή μου και την καριέρα μου, θα τραβήξει πολύ καιρό. Εν περιλήψη θα προσπαθήσω να πω μερικά τα πιο σπουδαία πράγματα από τη ζωή μου, από την καριέρα μου, από αυτό που αγάπησα πιο πολύ στη ζωή μου. Ωραία, Παύλο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, ξεκινάμε πάντοτε από την αρχή. Όπως τα μιλάγαμε και πριν μαγνητοσκοπήσουμε το πρόγραμμα, ήθελα να μου πεις δύο λόγια για το πώς ξεκίνησες. Δεν ήταν στην οικογένειά σου μουσική, παρόλο που είσαι Κερκυραίος, έτσι δεν είναι? Είμαι Κερκυραίος. Δηλαδή, δεν είναι όλοι Κερκυραίοι μουσικοί, ρε παιδί μου. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ μεγάλωσα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κέρκυρα. Οι γονείς μου, η μητέρα μου ήταν Κερκυραία, ο πατέρας μου ήταν Μικρασιάτης. Αλλά δεν μπορείς να ζεις και να μένεις στην Κέρκυρα και να μην κολλήσεις, να μην βγάλεις το σπυρί που λέμε της μουσικής. Σωστά. Αλλά η δικιά μου η καριέρα όμως ξεκίνησε κατά λάθος, χωρίς να το καταλάβω κι εγώ. Νομίζω σαν παράξενο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μικρά παιδιά πηγαίναμε στις εκκλησίες όλοι μας να κρατήσουμε την τόρτσα, το κερί, έξω από την πόρτα όταν έβγαινε ο παπάς και μιλούσε και έψελνε. Κοντά στο σπίτι μου ήταν η εκκλησία του νεκροταφείου.
Στην εκκλησία του νεκροταφείου λοιπόν πήγαμε κάποια γιορτή, δεν θυμάμαι τώρα συγκεκριμένα, και είμαστε πολλά παιδιά μέσα στο ιερό. Και κάναμε φασαρία, μιλάγαμε και λέει ο παπάς, έλα εδώ, εσύ και εσύ πηγαίνετε στον ψάλτη. Για να αραιώσει λίγο η κατάσταση, πήγα στον ψάλτη. Πήγα στον ψάλτη και κάτσα δίπλα του και όπως έψελνε, θέλω να κάνω μια παρένθεση, πρέπει να ξέρετε ότι στα Επτάνησα και Special στην Κέρκυρα ψέλνουμε πολυφωνικά, δεν ψέλνουμε βυζαντινά. Δηλαδή υπάρχει πρίμος ηγόντο, βαρύτονο και μπαχ. Δυτικού τύπου, ας πούμε. Ακριβώς. Άρχισα χωρίς να το καταλάβω να του κάνω ηγόντο. Και γυρίζει, με κοιτάει έτσι αφιψηλού ο ψάλτης. Εγώ τρόμαξα. Συγγνώμη, του λέω. Όχι ψυχή μου, μου λέει. Συνέχισε, μη σταματάς. Αυτό ήταν το βάφτισμα του πυρός. Σωστά, ε. Φωνητική μουσική δηλαδή. Ναι. Πρώτα ναι, τραγούδι. Ναι, από πάνω από όλα. Χωρίς να έχω πάει πουθενά. Γιατί μετά πήγα και σε φιλαρμονική, πήγα και σε δάσκαλο μουσικής κλπ. Αλλά εκείνη τη στιγμή ήμουν 7 χρονών. 7 χρονών. Αν θέλετε να το πιστεύετε. Μετά κάνανε meeting ο παπάς στο τέλος και με φωνάξανε και μου λέει: κάθε Κυριακή θα είσαι εδώ μαζί με τον ψάλτη, δεν θα ξαναμπεί στο ιερό. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Και μετά, πώς θα λέγεις ότι σε επηρέασε η μουσική της Κέρκυρας γενικότερα στην πορεία σου? Δηλαδή, το ίδιο το νησί είναι ένα μουσικό νησί. Αυτό λέμε. Άμα ζεις σε ένα περιβάλλον, σε μια κουλτούρα μέσα, επηρεάζει γιατί ακούς αυτά που επηρεάζουν όλο τον κόσμο σε αυτό το νησί. Ναι, κατάλαβα. Βλέπεις τις φιλαρμονικές. Η Κέρκυρα έχει 17-18 φιλαρμονικές όλο το νησί. Μεγάλες φιλαρμονικές, όχι μπαντούλες μικρές. Ναι. Έχει και παιδικές μπάντες. Οι μεγάλες φιλαρμονικές μες στην πόλη έχουν και παιδικές μπάντες. Ναι. Δηλαδή, full μπάντες. Μιλάμε για τον Βαΐων, ξέρω εγώ, που γίνεται η μεγάλη παρέλαση την Κυριακή των Βαΐων. Μπορεί να δεις φιλαρμονικές να έχουν 200 άτομα η κάθε φιλαρμονική. Και μιλάμε τώρα δεκάδες. Εδώ είναι το πιο ωραίο. Και βλέπεις την ίδια σειρά τα κλαρίνα. Είναι ο Τσαγκάρης, είναι ο Μανάβης, είναι ο δικηγόρος, είναι ο γιατρός, είναι ο δικαστικός επιμελητής. Μπράβο. Στην ίδια γραμμή. Και πηγαίνουν και παίζουν γιατί τους αρέσει η μουσική. Εκεί η μουσική δεν πληρώνονται. Μονάχα οι μαέστροι πληρώνονται. Οι άλλοι πηγαίνουν αφιλοκριτώς. Ξεκίνησες λοιπόν με τραγούδια από 7 χρονών. Και μετά, οπωσδήποτε, ήρθε και το όργανο, έτσι, το οποίο ήταν το πιο το πρώτο όργανο, κιθάρα. Κιθάρα ήταν, ναι. Εκεί στην Κέρκυρα έμαθες. Βέβαια. Μάλιστα. Εκεί στην Κέρκυρα πήγα σε κάποιο δάσκαλο που μαζεύομασταν όλοι οι πιτσιρικάδες τότε. Ήταν σαν μόδανο. Ναι. Έπαιξα την κιθαρίτσα, αλλά το πιο πολύ έμαθα κιθάρα πάνω στο πατάρι. Γιατί ξέχασα να σου πω, στα 14 μου χρόνια, 14,5, βρέθηκα σε μια ορχήστρα σαν βασικός τραγουδιστής μιας ορχήστρας. Μιλάμε πάντοτε Ελλάδα τώρα, έτσι. Κέρκυρα. Εκείνα τα χρόνια ήταν και η μεγάλη ανάπτυξη, το boom που έκανε ο τουρισμός και κάθε μαγαζί έψαχνε να βρει μια ορχήστρα. Βρέθηκα σε μια τέτοια ορχήστρα, πιο πολύ με αυτά που θυμόμουν, που είχα ακούσει, που είχα μέσα στο μυαλό μου, βρέθηκα να τραγουδάω. Μου λέγανε ο μαέστρος της ορχήστρας, το ξέρεις αυτό? Λέω, ποιο είναι, πώς πάει, έτσι, α, ωραία, το ξέρω, πάμε, φύγαμε. Και μετά δεν με διακόπτανε. Εγώ λες και τα είχα μάθει, λες και τα είχα κάνει πρόβα, έκανα ποτπουρί μόνος μου, χωρίς να τα έχω ξανατραγουδήσει. Είναι φοβερό δηλαδή, τα είχα ακούσει, αλλά δεν τα είχα τραγουδήσει ποτέ μου. Αλλά το μυαλό του παιδιού που δουλεύει σαν σφουγγάρι, το ξέρεις πολύ καλά. Βεβαίως. Δουλεύεις με παιδιά. Λοιπόν, είχε μαζέψει αυτό το ρεπερτόριο εκεί πέρα και ήρθε κάποια στιγμή και βγήκαν όλα αυτά τα πράγματα έξω. Καράβια που πάτε και μένα ξεχνάτε, που μόνος πηγαίνω πικρός μοναχός.
καράβια που πάτε και μένα ξεχνάτε που μόνος πηγαίνω μικρός μοναχός. Καράβια μαζί σας στην άσπρη ψυχή σας θα θα γίνω πρωτού να χαθώ. Καράβια μαζί σας στην άσπρη ψυχή σας σαν άστρο θα γίνω πρωτού να χαθώ. Καράβια θα γίνω, αστέρι να γίνω, πουλί που πετάει στον έκτο ουρανό. Καράβια θα γίνω, αστέρι να γίνω, πουλί που πετάει στον έκτο ουρανό. Δικοί σας οι δρόμοι, δικοί μου οι πόνοι, που φέρνουν οι γλάρι στον άσπρο γυαλό. Δικοί σας οι δρόμοι, δικοί μου οι πόνοι, που φέρνουν οι γλάρι στον άσπρο γυαλό. Και τα νιάτα του έφαγε ο στρατής στα λαφυγεία πολυμερής. Κι άκλινα πιο γερασκαριά να πάνε οι άλλοι μακριά να ταξιδέψουνε τη γη, η τυχερή, η τυχερή. Θα πω βραδό στο καμπυλιό με το Γιώργη τον Παραγιό. Λένε για χώρες μακρινές που δεν τις είδανε ποτέ. Ζηλεύουνε τους ναυτικούς, τους τυχερούς, τους τυχερούς. Σαν θα πεθάνω βρε Γιώργη, όταν σαλπάρω από τη γη. Άνε στην κάσα μου πανιά, βάλε τη σάλπουρα σκοινιά. Πες πως ταξίδεψε κι αυτός ο τυχερός, ο τυχερός. Και πάλι κοντά σας, φίλοι μου, μιλάμε με τον Παύλο Λάσκαρη, γνωστό μουσικό εδώ της παροικίας μας. Είμαστε ακόμα στην αρχή της καριέρας του, στα πρώτα χρόνια, στα πρώτα του βήματα, γιατί έχει ένα μεγάλο ιστορικό να μας διηγηθεί. Παύλο, λοιπόν, μιλούσαμε για τα πρώτα σου βήματα από την εκκλησία, μετά στο πάλκο, στη σκηνή, εν πάση περιπτώσει, κιθάρα, τα πρώτα σου ακούσματα. Πώς εξελίχθηκε μετά, δηλαδή μιλάμε πάντοτε πριν να φύγεις στα ξένα, ας πούμε, στην Κέρκυρα. Χρειάστηκε να πάω φαντάρος, στρατιωτικό, όταν παρουσιάστηκα στα Γιάννενα. Γινόταν τότε η δεξίωση στην Περαρχία για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, Φεβρουάριο μήνα. Όπως θα καταλάβεις, στη μουσική της Περαρχίας το 80% ήταν Κερκυραίοι μέσα. Ψάχναν να βρουν οι μουσικούς και όποιος πήγαινε ήταν Κερκυραίος. Αλλά το εκμεταλλεύτηκε στο έπαρκρο το μουσικό, βέβαια, στο στρατό, όπως έκανα κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, μαρπάξανε. Ναι, ναι. Μαρπάξανε. Έκανα μία πολύ ωραία βραδιά για τη δεξίωση αυτή και να σκεφτείς ότι ήταν χούντα και είχες πολλούς φραγμούς στα ποια τραγούδια θα πεις γιατί δεν ήξερες τι λένε τα τραγούδια από πίσω, τι κρύβουν κλπ. Κλπ. Διάλεξα ένα ρεπερτόριο με πολύ παλιά τραγούδια, ταγκό, βάλς και κάτι τέτοια και φαίνεται ότι πέτυχα διάνα γιατί αρέσαν αυτά τα τραγούδια στους στρατιωτικούς και ήρθε στο τέλος ο μέραρχος αντιστράτιος να μου δώσει συγχαρητήρια και κατάλαβα ότι κάτι λέω στο μαέστρο παρακαλώ, τον κύριο Κασφίκη. Να μπει ο διάολος μέσα σου, μου λέει ο συνταγματάρχης, ο Κερκυραίος. Α, ήταν Κερκυραίος, εντάξει. Ναι, μα γι' αυτό... Δεν ήταν καραβανάς. Ήτανε καραβανάς, εντάξει, αλλά ήταν Κερκυραίος και ήθελα να του δώσω και αυτού τα εύσημα. Βέβαια, εγώ του είπα τι θα γίνει και μου λέει προχώρα, κάνε ό,τι θέλεις, μου λέει. Άρα στο τέλος μου λέει,
Τι να σου πω, μου είναι. Έσωσες και το κεφάλι σου, έσωσες και το δικό μου. Ωραία. Ωραία. Αλλά μετά βέβαια βρέθηκα αλλού. Δεν με κράτησε το δόντι του συνταγματάρχη στη μεραρχία εκεί, γιατί με στείλανε επάνω στη Θράκη, στην Κομωτίνη. Από εκεί έκανα ένα μικρό διάστημα την εκπαίδευση που λένε και κάποια στιγμή πάλι με την ιδιότητα του μουσικού, αλλά όχι με την ειδικότητα. Η ειδικότητά μου ήταν αποθηκάριος πυρομαχικών στο στρατό. Αλλά επειδή είχαν μάθει ότι είμαι επαγγελματίας μουσικός, την ίδια εποχή φτιάχνανε μια ορχήστρα στη σχολή πεζικού στη Χαλκίδα και με κατεβάσανε κάτω. Μάλιστα. Εκεί έκανα 30 μήνες μέχρι που απολύθηκα. Για να περάσουμε τώρα λίγο στο μετά το στρατιωτικό, αρχίζεις πια, πώς έγινε πώς πάρθηκε η απόφαση για τη μετανάστευση. Η απόφαση για τη μετανάστευση, ο κάθε ένας από εμάς σε αυτήν την ηλικία, τότε εκείνα τα χρόνια, είτε ήταν μουσικός, είτε ήθελε να γίνει ναυτικός, ήθελε να γνωρίσει τον κόσμο. Αυτό είναι το σπουδαίο σε όλη την ιστορία. Αλλά δεν ήταν βιοποριστικός ο λόγος. Όχι, δεν ήταν βιοποριστικός. Δεν υπολόγιζα τότε σε αυτή την ηλικία τα λεφτά. Τα λεφτά, σου είπα στην αρχή, ότι είχε γίνει το boom τότε στην Ελλάδα με τον τουρισμό και κάθε γωνία, κάθε ταβέρνα ήθελε μια ορχήστρα. Δεν είχα πρόβλημα με τα λεφτά. Εν τω μεταξύ δεν ήξερα και την αξία των χρημάτων. Ναι, άμα περνάς καλά, σε αυτές τις ηλικίες, ναι, σωστά. Τραγουδάς κάθε βράδυ και κάνεις αυτό που θέλεις. Δεν σε ενδιαφέρει πόσα βγάζεις και αν θα βγάλεις. Και δεν σκέφτεσαι αν αύριο θα έχεις δουλειά ή δεν θα έχεις δουλειά. Βρέθηκα πρώτη φορά εδώ πέρα, να πούμε, το 77, με 6 μήνες συμβόλαιο σε ένα μαγαζί. Στο καφέ Αμαζόνα, άμα θυμούνται οι υπόλοιποι. Εδώ στο Μόντρεαλ. Στο Μόντρεαλ, ναι. Μάλιστα. Πώς σου φάνηκε έτσι η πρώτη σου... δηλαδή, έρχεσαι από μία... γενικότερα στις μεταναστεύσεις, από ό,τι γνωρίζω. Πιο σπάνιο είναι να μεταναστεύσει ο μουσικός, δηλαδή δεν ξέρω τότε πώς γινόταν πώς ήταν η κατάσταση. Αλλά πώς σου φάνηκε αυτή η αλλαγή κλίματος? Σε πείραξε από Κέρκυρα, που είναι ένα μουσικό νησί, ξαφνικά στο Μόντρεαλ, μια κοσμοπολίτικη πόλη, ας πούμε, που είναι κάθε καρδιά σκαρίδι, ας πούμε. Άμα περνάς καλά, όπου και να είσαι, δεν υπολογίζεις τίποτα. Άμα αρχίσεις και έχεις υποχρεώσεις, τότε σκέφτεσαι και τα ρέστα. Τότε ήμουν έτοιμος να αραβουνιαστώ και ήρθα με την προϋπόθεση να βγάλω κάποια λεφτά. Γιατί ομολογουμένως με τη διαφορά του δολαρίου, με τη δραχμή, ήταν καλή η διαφορά και θα μπορούσα να κάνω, κάποιες οικονομίες για να γυρίσω στην Ελλάδα να παντρευθώ. Όπως και έγινε φυσικά. Αλλά στυλ πάντοτε εκείνα τα χρόνια τα δικά μου, όταν έβγαινες στο εξωτερικό, θα έκανες διπλάσια, τριπλάσια λεφτά από ό,τι θα έκανες στην Ελλάδα. Με δραχμές πληρωνόσουν καλά στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Αλλά σκέψου να πούμε να βγαίνεις στο εξωτερικό και αντί να ζεις βασιλιάς με 250 δραχμές στην Ελλάδα, αυτές οι 250 να γινόντουσαν 750 δραχμές. Κατάλαβα. Μεταφραζόμενα από δολάριο σε δραχμή. Αλλά είναι αυτό που σου λέω πρώτα στην αρχή. Όλοι θέλαμε να πάμε έξω, να γνωρίσουμε μέρη, καινούργια μέρη, καινούργιες πολιτείες, καινούριο κόσμο. Το έχει αυτό ο Έλληνας μέσα του, βέβαια. Ασφαλώς. Του αρέσει το ταξίδι. Γι' αυτό τους βρίσκεις παντού. Του αρέσει η Οδύσσια, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Φίλοι μου, επειδή είναι μεγάλη η ιστορία του Παύλου Λάσκαρη και τον εκμεταλλεύομαι εγώ στην εκπομπή αυτή να μας πει και μερικά άλλα πράγματα, επειδή ασχολούμαι με παιδιά, θα με συγχωρήσετε γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε την συνέντευξή μας στην επόμενη μας εκπομπή για να ακούσουμε ακόμα περισσότερα για το τι έκανε πια όταν ήρθε εδώ, να ακούσουμε και άλλη μουσική του, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Προς το παρόν λέμε γεια. Και χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά και τα ξαναλέμε στην επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά όλοι. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ
μάτια τη ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Σας αγαπώ. Και εγώ, για τη σειρά μου.